Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, οι αποφάσεις των μονοπωλιακών ομίλων για επενδύσεις στην πράσινη πλευρά της ενέργειας, όπως την αποκαλούνε, υλοποιούνται κατά γράμμα από όλες τις αστικές κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Υλοποιούνται κατά γράμμα και στο φυσικό αέριο, που έχει χαρακτηριστεί ως καύσιμο μετάβασης σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα άνθρακας λιγνίτης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι αντιθέσεις των υπηρεαλιστών για την κυριαρχία στις πηγές και στους δρόμους μεταφοράς ενέργειας έχει φέρει το φυσικό αέριο σε πρώτο πλάνο. Ο υπηρεαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, που κλείνει ένα χρόνο, και οι υπόλοιπες εξελίξεις γύρω από αυτόν, έχει φέρει μόνο δεινά κακουχίες, προσφυλιά σε εκατομμύρια λαών. Η αστική τάξη της χώρας μας και οι κυβερνήσεις της προσπαθούν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους στη σκακέρα, μετατρέποντας τη χώρα μας σε κόβο μεταφοράς φυσικού αερίου στη Νότια Ευρώπη. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να παράγονται τεράστια κέρδη για τους μονοπωλιακούς ομίλους, τις ναυτιλιακές και άλλα. Πέρα από το κόστος που βλέπουμε στους λογαριασμούς ρεύματος φυσικού αερίου, την αυξημένη τιμή του πετρελαίου κτλ., μία ματιά να ρίξει κανένας στους οικονομικούς ισολογισμούς και δελτία που δημοσιεύονται, θα κατανοήσει για το τι γίνεται λόγος. Αντίστοιχα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο, με ηγέτιδα δύναμη τους Έλληνες εφοπλιστές, θησαυρίζει από τη μεταφορά φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες στη χώρα μας. Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιείται οποιαδήποτε επένδυση ή νέο έργο. Δεν προτιμούνται έργα υποδομής με επιστημονικές περιβαλλοντολογικές μελέτες που θα μπορούσαν υπό άλλες προϋποθέσεις να συνεισφέρουν στη λαϊκή ευημερία. Στον αντίποδα, προκρίνονται τα έργα για εξαγωγές, όπως η διασύνδεση των Σκοπίων, ο παράλληλος αγωγός μεταφοράς υδρογόνου, επέκταση με πλωτέγη δεξαμενή στη Ριβουθούσα και ο σταθμός φόρτωσης βιτιοφόρων, έργα με κίνδυνο τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη ζωή. Για παράδειγμα, η μεταφορά μέσω βιτιοφόρων ενέχει κινδύνους κατά τη φόρτωση αλλά και τη μεταφορά στο δικό δίκτυο, επιβαρύνει την ίδια την περιοχή αλλά και τα σημεία ανεφοδιασμού όπως το λιμάνι, μετατρέποντάς τα σε παντοποθήκες. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, είναι πολλοί οι συνάδελφοι που αναρωτιούνται πώς γίνεται με τόσο μεγάλες εταιρείες, με τόσα υπερκέρδη, να μην υπάρχουν αξιοπρεπή μισθοί, συγκροτημένα δικαιώματα, αλλά η επίθεση να οξύνεται. Η απάντηση είναι μία. Είναι όρος για τη μέγιστη κερδοφορία του κεφαλαίου να υπάρχουν τσακισμένα δικαιώματα, μισθοί, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα. Και στους χώρους του φυσικού αερίου, η εργοδοτική αυθαιρεσία οξύνεται με απολύσεις, με χτύπημα της συνδικαλιστικής και της πολιτικής δράσης των εργαζόμενων. Τα στοιχεία και οι εξελίξεις του τελευταίου μόλους διαστήματος είναι ενδεικτικά. Πριν τρεις μήνες έγιναν τρεις απολύσεις στο ΔΕΣΦΑ, εξυλαστήρια θύματα οι εργαζόμενοι, στα οποία η εργοδοσία φόρτωσε την κυβερνοεπίθεση του Αυγούστου. Οι εργαζόμενοι στο ΔΕΣΦΑ δεν έκατσαν όμως με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά πραγματοποίησαν απεργία όπου ανάγκασε την εταιρεία να αλλάξει ο προγραμματισμός φόρτωσης LNG στη Ριβηθούσα. Τέλος Γενάρη έγιναν 7 απολύσεις στη ΔΕΠΑ Υποδομών που πουλήθηκε στην Ιταλγκάς με το πρόσχημα της μήνα ανανέωσης συμβάσεων εργαζόμενων που κάλυπταν μόνιμες και διαρκές ανάγκες επί σειρά ετών μέσω δουλεμπορικών γραφείων. Να σημειωθεί ότι στην Ιταλγκάς περάσανε 7.000 χιλιόμετρα δίκτυα διανομής, εκατομμύρια ευρώ συγχρηματοδοτούμενων έργων που είναι σε εξέλιξη και άλλων που δημοπρατούνται και έχει και προνομιακό δανεισμό. Όμως οι απολύσεις είναι παρούσες και ενδέχεται να υπάρξουν και συνέχεια, όπως είπε και η ίδια η εργοδοσία. Οι εργαζόμενοι και εδώ βρίσκονται σε κινητοποιήσεις για την ανάκληση των απολύσεων. Οι κομμουνιστές δίνουν όλες τους τις δυνάμεις να βγουν σωστά συμπεράσματα για τους εργαζόμενους, για ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος και ο αγώνας να έχει προοπτική. Το κόμμα μας κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το θέμα των απολύσεων και να πάρθουν τώρα πίσω οι απολύσεις και να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Ταυτόχρονα η εργολαβοποίηση, οι ατομικές συμβάσεις, τα ωράρια λάστιχο είναι καθεστώς. Σε ΔΕΠΑ Υποδομών, ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ Διεθνών, πάνω από το 50% των εργαζόμενων είναι μέσω εργολαβικών εταιριών ή άλλων μορφών απασχόλησης. Ενδεικτική και η εντατικοποίηση στα 12ωρα στους σταθμούς φόρτωσης με φυσικό αέριο, όπου η εργολαβοποίηση εκεί είναι 100% εδώ και πολλά χρόνια.
Πολλά θα ήταν τα παραδείγματα που θα μπορούσαμε να πούμε. Το σίγουρο όμως είναι πως όλες οι αστικές κυβερνήσεις συνενέσανε και επιταχύνανε αυτές τις κατευθύνσεις. Σύμμαχοι όμως σε όλη αυτή την πορεία αποτελούν και συνδικαλιστικές ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, σε σωματεία του κλάδου που σε αρκετές των περιπτώσεων έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία κινητοποιήσεων για να εξυπηρετήσουν μάλιστα συμφέροντα όχι των εργαζόμενων, αλλά τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Η προπαγάνδα ηγεσιών σε επιχειρησιακά σωματεία για τη μη πώληση των μετοχών του κράτους μέσω ΤΑΙΠΕΔ σε ξένα φαν και επιστροφή τους στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν η ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, φτάνοντας στο σημείο, πέρα από απεργίες και κινητοποιήσεις, να πραγματοποιήσουν οι μερίδες πώς θα γίνουν όμως επενδύσεις για τη σωτηρία του ομίλου, στηρίζοντας έτσι το διεκδικητυακό καθεστώς που υπάρχει σήμερα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στον αντίποδα, είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων, μέσα και έξω από τη Βουλή. Δεν υπάρχει κινητοποίηση, απεργία, ερώτηση στη Βουλή, πρόταση νόμου, που το περιεχόμενό τους να μην είναι για το συμφέρον της εργατικής τάξης και τα λαϊκά δικαιώματα. Πρωτοστατεί ώστε να οργανωθεί όλοι οι εργαζόμενοι στα σωματεία τους, στους χώρους δουλειάς, και όχι να κάθονται να περιμένει ποιος θα τους λύσει το πρόβλημα, όπως χαρακτηριστικά προβάλλουν οι άλλες δυνάμεις. Το παράδειγμα από τους χώρους του κλάδου το επιβεβαιώνουν. Ο πολύμηνος αγώνας των εργαζόμενων με τους πρωταγωνιστές τους κομμουνιστές έφερε μονιμοποίηση σε αρκετούς συναδέρφους και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η ανάκληση απολύσεων, ακόμα και οι όποιες αυξήσεις υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια, ήταν αποτέλεσμα διεκδικήσεων. Τα μέλη του κόμματος ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή, δημιουργώντας πυρήνες αντίστασης στους χώρους εργασίας, αποκαλύπτοντας τη στρατηγική των μονοπωλιακών ομίλων, είναι η φωνή και το στήριγμα των εργαζόμενων. Καλή δύναμη.